7η, 8η κλπ. Τώρα για την τρίτη θέση θα πάρει τον πρώτο φάκελο. Για την τρίτη θέση στο τελικό. Έλα, πιάστο αγαπούλα μου, τα χεράκια και πες το μας. Έλα. Τρίτο στη σειρά λοιπόν θα είναι. Έλα. Έλα. Λευκορωσία. Λευκορωσία λοιπόν. Η αλήθεια είναι το περιμέναμε. Και στις δημοσκοπήσεις πήγαινε καλά η Λευκορωσία και οι αντιδράσεις εδώ του κόσμου για τη Λευκορωσία ήταν πολύ θερμές. Δουλέψανε πάρα πολύ. Θέλω να σας πω επίσης ότι στη Λευκορωσία έκανε και πάρα πολύ μεγάλο πρόμο. Μας έδωσαν σοκολατάκια, μας τρατάρανε. Γενικά ήταν πολύ ευχαριστή. Σένα με σε κεράσει άνθρωπος, σου παίρνει την ψυχή. Τώρα πάμε για την έκτη θέση. Έκτη θέση στο τελικό. Έκτη σειρά στο τελικό. Θα είναι η χώρα. Έλα, Μικό. Έλα. Φύρομ λοιπόν για την έκτη θέση στο τελικό. Να πούμε ότι η Φύρομ ήταν και αυτή μέσα στα φαβορί. Τώρα μπορούμε να σας πούμε ότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις δίνανε πρώτη την Τουρκία, δεύτερη το Φύρομ, τρίτη τη Σερβία. Για να δούμε θα πέσουν μέσα. Γιατί αν πέσουν μέσα δημοσκοπήσεις, τώρα πάμε για την 7η, για τη χώρα στην 7η σειρά. Αν πάνε καλά τα δημοσκοπήσεις, θα δούμε και στο τελικό ποιος έχει δίκιο. Στη θέση λοιπόν με το νούμερο 7. Σλοβενία. Η Σλοβενία ήταν η κοπέλα με το ωραίο παντελόνι, το πολύ χαμηλοκάβαλο. Ναι, έτσι νομίζω. Πάμε τώρα για τη θέση 8. Έχουμε καλύψει ήδη τρεις κενές θέσεις του τελικού. Η τέταρτη χώρα λοιπόν που προκρίνεται για τον τελικό. Μίκο. Έλα βρε τώρα, μην μου τα κάνεις αυτά. Έλα βρε παιδί μου. Τι να δοκιμάσουμε. Η τέταρτη χώρα που πάει στον τελικό είναι Ουγγαρία. Η Ουγγαρία. Ουγγαρία λοιπόν θα είναι 8η στη σειρά. Και η Ουγγαρία φυσικά ήταν αυτή στη στάση με το λεωφορείο. Ναι, δεν την πίστευα καθόλου. Πολύ φαρμακώθηκα τώρα. Δεν το είδα. Φτάσαμε στη μέση, 5 χώρες. Έλα. Βαϊσερά. Για την 11η σειρά. Χώρα λοιπόν που πάει στη θέση 11. Γεωργία. Είναι η Γεωργία. Η Γεωργία περνάει στο τελικό, πρώτη φορά φέτος. Πρώτη φορά, ναι, ναι, είναι στη αυτό που λέγαμε. Από τον ημιτελικό στο τελικό, μπράβο. Μπράβο τους. Δεν ήταν πάντως μέσα στα προγνωστικά μου. Καθόλου. Όχι, η Γεωργία ήταν. Στα δικά μου, να σου πω την αλήθεια. Στον Eurofans ήταν πάντως. Ναι, στον Eurofans, ναι. Άλλοι πέντε. Άλλοι πέντε φάκελοι, άλλες πέντε χώρες που θα περάσουν στο τελικό. Πάμε τώρα για τη θέση 14. Ήρθε η σειρά να τραβήξει ο Μίκο. Πάρα πολύ όμορφα στις χώρες. Βλέπουμε την Ολλανδία που περιμένει. Από κάτω το κοινό φωνάζει τις χώρες που θέλει ο καθένας. Είδα ένα λου. Τι? Είδα ένα λου. Το δες. Λάτβια. Τι είσαι εσύ βρε παιδί μου, βουλωμένο γράμμα. Λετωνία. Εγώ δεν την περίμενα τη Λετωνία πάντως να πάει τελικό. Κοίταξε να δεις, ήτανε το τραγούδι. Αν και ο Τιμογιαννάκης μου το είχε πει. Ναι. Είναι το τραγούδι που το περιμέναν όλοι οι Eurofans, δηλαδή πραγματικά. Θέση 17, μείναν τρεις θέσεις, τέσσερις θέσεις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, σωστά. Τέσσερις θέσεις, ας χωρέσουν σε αυτές η Κύπρος, η Ανδώρα. Δεν ακούει. Έλα, δεν ακούσουμε εμείς τώρα. Σερβία. Η Σερβία ήταν και αυτή όπως σας είπαμε φαβορή. Σήμερα είπαμε μας δίνανε πρώτη θέση Τουρκία, δεύτερη Φύρο. Η Σερβία την περιμέναμε. Ήταν δηλαδή σίγουρο ότι θα περάσει. Πρώτη φορά που χαμογελάει λοιπόν η Μαρίζα. Και τα κορίτσια. Εντάξει, ήταν και το κόνσεπτ του τραγουδιού. Τρεις ακόμη φάκελοι, τρεις χώρες που θα περάσουν στο τελικό. Και θα τραγουδήσουν 21η το Σάββατο.
Ποια λέγει τώρα που δεν έχουμε και αγωνία. Ωραία, είναι η κατάλληλη στιγμή κουβέντα να μας πεις πού γεννήθηκες, πώς μεγάλωσες, αν σε αγάπηκε η μαμά σου. Πώς τη λένε την ξαδέρφη σου που αγαπάς, τέτοια. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Next country to qualify for the final. Έλα. Will perform in place number 21 on Saturday night. Βουλγαρία, μάλιστα, λοιπόν, περνάει. Λοιπόν, έχει μείνει μία χώρα. Δύο χώρες, πούδες. Στην θέση 22 και στη θέση 24. Α, δύο χώρες, ωραία. Δύο χώρες. Ωραία. Οι Τούρκοι έχουν τρομερή αγωνία από κάτω. Ναι. Το ίδιο και οι Έλληνες και οι Κύπροι. Τι θα γίνει τώρα, μου λοιπόν, ήταν εγώ πολύ θέλω εντύπωση. Ο ένας φάκελος να είναι Ανδώρα και ο άλλος να είναι Κύπρος, έτσι. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Να κάνω τη Βιντικλόν. Κάνω ό,τι θες, αλλά δεν ξέρω αν θα πιάσει εδώ πέρα. Λες να χαλάει το TV κλόν μέξω από τα σύνορα. Κοίταξε, η Τούρκη είναι λίγο... τι να είναι, τώρα δύο χώρες. Είναι και η drama queen που περιμένει. Και η drama queen. Δεν πέσαμε μέσα. Στη θέση 22, λοιπόν, πάει η χώρα. Έλα. Τουρκία. Τουρκία. Μάλιστα, η Τουρκία. Το πήρε η Τουρκία το εισιτήριό της, λοιπόν, για το τελικό. Για το τελικό. Και μένει μία χώρα. Καλή επιτυχία στο Κενάν και για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Θα χαμογελάσουμε πολύ. Θα πανηγυρίσουμε. Τι θα κάνουμε. Τελευταίος φάκελος στα χέρια του Μίκο. Ας είσαι Μίκο μου τυχερός. Για να δούμε. Όπου κοίταξε τους ανθρώπους όμως. Τι αγωνία που περνάνε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πραγματικά όλοι δούλεψαν πάρα πολύ. Δούλεψαν πάρα πολύ και κάνανε πάρα πολύ καλές δουλειές. Όλοι. Μα όλοι ήταν... Λοιπόν, η χώρα για την τελευταία θέση. Έλα για το 24, θέση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, είναι. Okay, make some noise, come on! That country performing, place number 24 on Saturday night, Moldova! Η Μολδαβία, έχουμε πέσει τελείως έξω. Σε ό,τι είχαμε προβλέψει και σε ό,τι μας άρεσε. Η Μολδαβία είναι χαμηλό κάβαλι. Κρίμα, ναι, ναι. Κάνα λάθος, δεν είναι η Σλοβενία. Ναι. Δούλεψε το χαμηλοκάβαλο. Τι να κάνουμε. Κρίμα για την Κύπρο. Ήταν κρίμα πραγματικά... γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ωραία παρουσίαση. Ωραίο τραγούδι. Ωραία δούλεψανε παρουσίαση. Πάρα πολύ καλά. Η εμφάνιση της Βρυδίκης και του Κοριαλιά ήταν εξαιρετική. Αλλά αυτά τα πράγματα όπως έχουμε ξαναπεί δεν είναι πολλές φορές προβλέψιμα. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Στην Eurovision παίζουν πάρα πολλά... Αλλιώς ψηφίζουν άλλες χώρες, αλλιώς ψηφίζουν άλλες. Λοιπόν, θα τα πούμε το Σάββατο, λοιπόν, στις βλέπουμε 10 το βράδυ. Στη σκηνή που έχουν ανέβει οι αποστολές, οι καλλιτέχνες.